Γεια σας! Σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο και να σας δείξω κάποια πράγματα που μου έχουν έρθει από το site Joins. Όταν αρχίζεις να κάνεις βίντεο και αποφασίζουν να πατήσουν κόρνο επειδή έχει γάμο. Ωραία, δεν είναι κόρνο γάμου, οπότε συνεχίζουμε. Γεια σας! Σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο και να σας δείξω κάποια πράγματα που μου είχαν έρθει εδώ και λίγο καιρό, έως πολύ καιρό, από το site Joins. Αυτά τα πράγματα δεν είναι καλοκαιρινά και είναι χειμωνιάτικα. Πόσο ανάποδος άνθρωπος μπορεί να είμαι? Το Δεκέμβριο που μας πέρασε έκανε ένα haul με καλοκαιρινά σχεδόν ρούχα τα πιο πολλά. Εν τω μεταξύ έχουμε Χριστούγεννα και εγώ πήρα αυτά εδώ όλα τα crop top που είναι για το καλοκαίρι. Και τώρα έρχομαι τον Μάιο να σας κάνω ένα haul με χειμερινά πράγματα. Καθόλου ανάποδος άνθρωπος. Τα πράγματα μου ήρθανε περίπου Μάρτιο και εγώ κάνω τώρα το Μάιο το βίντεο. Τέλος πάντων, όπως σας είπα και πιο πριν, αυτά τα πράγματα είναι από το site Joins. Ό,τι ρούχο υπόδημα σας δείξω εδώ πέρα θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Είναι ένα μικρό haul σχετικά, οπότε ας ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με τα δύο αγαπημένα μου πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή εδώ η μπλούζα. Είναι γκρι και είναι πάρα πολύ μαλακιά. Έχει πάρα πολύ καλό ύφασμα. Δεν είναι αυτό το συνθετικό το ύφασμα που εκτρίζονται τα μαλλιά σου πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο χοντρή, αλλά είναι ζεστή και πρέπει να έχει μαλλί, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ τώρα. Και για όσους ενδιαφέρονται, επειδή με ρωτάτε αρκετές φορές, είναι. Για όσους ενδιαφέρονται, επειδή με ρωτάτε πολλές φορές, το έχω πάρει σε νούμερο small και μου είναι normal, έτσι ακριβώς όπως την ήθελα. Το δεύτερο αγαπημένο πράγμα που πήρα από αυτό εδώ το site και σχεδόν δεν το έχω βγάλει εδώ και ένα μήνα, μπορεί και παραπάνω, είναι αυτή εδώ η χακή καμπαρντίνα, ζακέτα, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται. Είναι σχετικά λεπτή, είναι ακριβώς για την άνοιξη. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω μια τέτοια ζακέτα, σε τέτοιο χρώμα, είτε άρμη είτε χακή. Και φοβόμουν λίγο πώς θα είναι, αλλά μ' άρεσε υπερβολικά πολύ. Είναι σαν να την παίρνεις από ένα μαγαζί, Μπέρσκα ή κάτι τέτοιο. Το επόμενο πράγμα είναι ένα πάρα πολύ καλοκαιρινό μπλουζάκι. Είναι ό,τι πρέπει για να το φορέσετε τώρα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ζεστή. Φαίνεται νομίζω. Δεν έχω προλάβει ακόμα να τη φορέσω για να την τεστάρω για να δω πώς είναι έξω και όλα αυτά. Αλλά κατά τα άλλα είναι ελαστική. Όμως δεν μ' άρεσε πως μου στέκεται πάρα πολύ ο γιακάς εδώ πέρα. Τώρα δεν πρόκειται να τη φορέσω. Του χρόνου μπορεί να τη φορέσω, μπορεί και όχι. Το τελευταίο πράγμα από τα ρούχα είναι αυτή εδώ, η φούτερ, η οποία είναι μια χακή φούτερ. Τη φορούσα σε ένα βίντεο που σχολιάζει τα musical σας. Είναι αρκετά λεπτή, δεν είναι χοντρή, όπως την περίμενα βασικά. Την είχα πάρει σε νούμερο small. Ήταν ακριβώς το μέγεθος. Δεν ξέρω τι ύφασμα είναι. Δεν είναι βαμβακερό. Πρέπει να είναι συνθετικό ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν το γράφει. Αλλά για την άνοιξη νομίζω ότι είναι αρκετά καλή. Πρώτο τελευταίο πράγμα είναι αυτά εδώ τα παπούτσια, που δεν τα έχω φορέσει και μάλλον δεν θα τα φορέσω γιατί θα τα πάρει η μητέρα μου. Γιατί χτυπιέμαι. Είναι αυτά εδώ τα παπούτσια τα οποία δεν θα τα φορέσω γιατί δεν μ' άρεσε αυτό εδώ πέρα μπροστά. Δεν ξέρω που φαίνεται. Είναι αυτό εδώ πέρα μπροστά που δεν μ' αρέσει εμένα τέτοιο σχήμα παπούτσιου. Θα μ' άρεσε να ήταν λίγο πιο oval και όχι κάπως τετραγωνισμένο, δεν είμαι ακριβώς, αλλά θα το ήθελα λίγο πιο oval. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αλλά πάντως είναι αρκετά καλά. Είναι βελούδινα, μαύρα και τα είχα πάρει σε νούμερο 37 φορά και μου ήταν normal. Έχουν ελάχιστο τακούνι, αν θεωρείτε τακούνι, θεωρείται, είναι. Είναι κάπου στους 3 πόντους. Και τελευταίο πράγμα που. Και τελευταίο πράγμα από το Joins είναι ένα. Δεν το λέω ακριβώς σουτιέν, αλλά μου το στείλανε από το Joins. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχετε δει βίντεο στο Instagram. Αν βρω κάποιο βίντεο θα σας το βάλω κάπου εδώ για να δείτε πώς λειτουργεί. Έχει εδώ πέρα κόλλα. Και μια φορά αν το φορέσεις αυτό εδώ το σουτιέ, μετά αρχίζει και χάνεται η κόλλα. Και αυτό αρχίζει και πέφτει. Άρα από ό,τι κατάλαβα μπορεί να είναι και μίας χρήσης ή το πολύ δύο. Δεν ήταν άσχημο, αλλά ούτε και τόσο ωραίο.
Και αυτά ήταν τα πράγματα που πήρα. Όπως σας είπα, ήταν σχετικά μικρό το haul. Αν σας άρεσε κάτι από αυτό, θα υπάρχουν όλα τα link κάτω στην περιγραφή. Έκανα να έρθουν γύρω στις 2 εβδομάδες, γιατί με ρωτάτε αρκετές φορές πόσο καιρό κάνουν να έρθουν. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Τώρα φεύγει ο ήλιος. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο, και αν έχετε κάνει εγγραφή, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζω βίντεο. Και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε αν θέλετε στο Instagram και στο Facebook. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!